Το Συμβούλιο της Ευρώπης ξεκίνησε διαδικασία επιβολής κυρώσεων κατά της Τουρκίας για την συνέχιση της κράτησης του Οσμάν Καβαλά. Το Συμβούλιο της Ευρώπης ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να γνωστοποιήσει στην Τουρκία την πρόθεσή του να εκκινήσει διαδικασία επιπαραβάση κατά της χώρας για την συνέχιση της κράτησης του φιλανθρώπου επιχειρηματία Οσμάν Καβαλά, κατά εφαρμογή απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το Συμβούλιο καλεί την Άγκυρα να υποβάλει τις θέσεις της για την υπόθεση μέχρι τις 19 Ιανουαρίου 2022. Την περασμένη εβδομάδα, τουρκικό δικαστήριο αποφάσισε την συνέχιση της κράτησης του Οσμάν Καβαλά, παρατείνοντας την τετραετή του κράτηση χωρίς καταδικαστική απόφαση σε μια δίκη που αύξησε την ένταση στις σχέσεις της Άγκυρας με τους δυτικούς της συμμάχους. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για μας.